Έχουμε και εξέλιξη στην υπόθεση του πρώην γαλάζιου βουλευτή, του κύριου Ανδρέα Πάτση, για το πόθεν έσχεση του. Τι ακριβώς έχουμε? Ακριβώς, Εύα. Σήμερα, 2 χρόνια αφότου είχε ξεσπάσει αυτή η υπόθεση που είχε απασχολήσει πολύ την πολιτική επικαιρότητα το 2022, το μονομελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε στον πρώην γαλάζιο βουλευτή Γρεβενών την η φυλάκιση 3 ετών, για ελλιπές και ανακριβές ποθενέσεις, αλλά και για τη συμμετοχή του σε 3 εταιρείες του εξωτερικού αυτοπροσώπως. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση είχε απασχολήσει πολύ μετά από αποκαλύψεις δημοσιογραφικές αλλά και καταγγελίες τότε του ΣΥΡΙΖΑ για αδήλωτο πλουτισμό του τότε γαλάζιου βουλευτή, για συμμετοχή του σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, απευθείας αναθέσεις, αλλά και συμμετοχή του σε ξένες εταιρείες. Όλη αυτή η υπόθεση είχε οδηγήσει τότε στη διαγραφή του τότε βουλευτή Ανδρέα Πάτση, στην παρέμβαση της δικαιοσύνης, και φτάνουμε σήμερα ακριβώς στην καταδίκη του, όπως ένοχες κιόλας κρίθηκαν και η πρώην αλλά και η νυν σύζυγός τους για συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Εφή Κουτσοκώστα.